Άσκηση 5α ομάδα. Μας λέει ότι στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης φ που αποτελείται από τη διχοτόμο της δεύτερης γωνίας των αξώνων και από ένα ημικύκλιο που βρίσκεται στο πρώτο τεταρτημόριο και έχει διάμετρο τα σημεία ω και α 0,0 και 2,0 αντιστοίχως. Και ζητάει στο ίδιο σύστημα συντεταμένο να παραστήσουμε γραφικά. Πρώτον, τη συνάρτηση F του Χ ίσον με Φ του Χ συν 2. Αυτό το συν 2, όπως ξέρουμε, σημαίνει κατακόρυφη μετατόπιση κατά 2 μονάδες προς τα πάνω, που σημαίνει λοιπόν ότι σε αυτή τη γραφική παράσταση θα μετατοπιστούν όλα τα σημεία κατά 2 μονάδες προς τα πάνω. Το 0,0, το όμικρον δηλαδή, θα πάει 2 μονάδες προς τα πάνω. Το α θα πάει 2 μονάδες προς τα πάνω και η γραφική παράσταση της διχοτόμου θα ανέβει ολόκληρη κατά 2 μονάδες προς τα πάνω, αλλά και το ημικύκλιο θα ανέβει κατά 2 μονάδες προς τα πάνω. Αυτή λοιπόν θα είναι η γραφική παράσταση σε της F, μετατοπισμένη κατά συν 2 μονάδες προς τα πάνω. Και επίσης το ίδιο ερώτημα μας ζητάει να κάνουμε και τη γραφική παράσταση της G του Χ ίσον με Φ του Χ μείον 2. Που είναι ακριβώς η ίδια με τη φ, μόνο που έχει μια κατακόρυφη μετατόπιση κατά μείον 2 μονάδες, δηλαδή προς τα κάτω. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει όλα τα σημεία της φ του χ να μετατεθούν 2 μονάδες προς τα κάτω. Το σημείο όμικρον λοιπόν θα κατέβει 2 μονάδες προς τα κάτω, το α θα κατέβει 2 μονάδες προς τα κάτω, άρα το ημικύκλιο θα βρεθεί όλο κάπου εδώ, και η διχοτόμος θα κατέβει επίσης 2 μονάδες προς τα κάτω, θα βρεθεί περίπου έτσι. Αυτή λοιπόν θα είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης Τζ του Χ. Να δούμε το δεύτερο σκέλος, στο οποίο ας κάνουμε ένα άλλο σχήμα. Εδώ λοιπόν θέλουμε να βρούμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης H του Χ ίσον με Φ του Χ συν 3. Αυτό το συν 3 που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση σημαίνει μια οριζόντια μετατόπιση κατά μείον 3 μονάδες προς τα αριστερά. Δηλαδή, όλα τα σημεία της γραφικής παράστασης θα πάνε 3 μονάδες αριστερά. Το σημείο όμικρον λοιπόν θα πάει στο σημείο μείον 3. Το σημείο α θα πάει στο σημείο μείον 1. Το ημικύκλιο θα έρθει εδώ λοιπόν και η διχοτόμος 3 μονάδες προς τα πίσω θα έρθει εδώ. Αυτή λοιπόν θα είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης H. Επίσης θέλουμε και τη γραφική παράσταση της συνάρτησης Q του Χ ίσον με Φ του Χ μείον 3. Αυτό το μείον 3 μέσα στην παρένθεση σημαίνει πάλι οριζόντια μετατόπιση κατά 3 μονάδες τώρα προς τα δεξιά, στον οριζόντιο άξονα. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα σημεία θα μετατεθούν κατά 3 μονάδες προς τα δεξιά. Το όμικρον λοιπόν θα βρεθεί στο σημείο 3, το α που ήταν στο 2 θα πάει στο 5, άρα λοιπόν το ημικύκλιο θα μετατεθεί εδώ και η διχοτόμος εδώ. Και έτσι λοιπόν αυτή η μπλε θα είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης Q, μετατοπισμένη κατά 3 μονάδες προς τα δεξιά. Και τέλος, τρίτο σκέλος, θέλει την F κεφαλαίου ίσον Φ του Χ συν 3 συν 2 και την G κεφαλαίου του Χ ίσον με Φ του Χ μείον 3 μείον 2, που σημαίνει και τις δύο μετατοπίσεις που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή και οριζόντια μετατόπιση αλλά και κατακόρυφη. Ας το δούμε λοιπόν σε άλλο σχήμα. Εδώ λοιπόν, το τρίτο σκέλος για τη συνάρτηση F κεφαλαίου του Χ ίσον με Φ του Χ συν 3 συν 2. Ξέρουμε ότι αυτό το Χ συν 3 εκεί μέσα σημαίνει οριζόντια μετατόπιση κατά μείον 3 μονάδες προς τα αριστερά και αυτό το συν 2 στο τέλος σημαίνει κατακόρυφη μετατόπιση κατά 2 μονάδες προς τα πάνω. Άρα λοιπόν, η γραφική παράσταση που θα προκύψει θα είναι
Κάθε σημείο της γραφικής παράστασης της φ θα μετατοπιστεί κατά 3 μονάδες προς τα αριστερά, δηλαδή το όμικρον θα πάει 3 μονάδες προς τα πίσω και μετά κατά 2 μονάδες προς τα πάνω, άρα το όμικρον θα βρεθεί εκεί. Ομοίως το α κατά 3 μονάδες προς τα αριστερά θα πάει στο μείον 1 και μετά κατά 2 μονάδες προς τα πάνω. Άρα λοιπόν το ημικύκλιο θα βρεθεί κάπου εδώ. Και η διχοτόμος βέβαια. Αυτή λοιπόν θα είναι η γραφική παράσταση της F κεφαλαίου. Μετατοπισμένη κατά 3 μονάδες προς τα αριστερά και κατά 2 μονάδες προς τα πάνω. Και τέλος θέλουμε και τη συνάρτηση J κεφαλαίου του Χ, η οποία είναι η Φ του Χ μείον 3 μείον 2. Και ξέρουμε ότι αυτό το μείον 3 μέσα στην παρένθεση σημαίνει οριζόντια μετατόπιση κατά συν 3 μονάδες, δηλαδή προς τα δεξιά, και αυτό το μείον 2 στο τέλος σημαίνει και μια κατακόρυφη μετατόπιση κατά 2 μονάδες προς τα κάτω, κατά μείον 2 μονάδες. Που σημαίνει λοιπόν ότι το σημείο α θα το μετατοπιστεί κατά 3 θέσεις προς τα δεξιά, θα βρεθεί λοιπόν στο σημείο 3 και μετά κατά 2 μονάδες προς τα κάτω, άρα θα βρεθεί εδώ. Ομοίως το σημείο α κατά 3 θέσεις προς τα δεξιά θα βρεθεί στο 5 και κατά 2 μονάδες προς τα κάτω θα βρεθεί στο 5,-2. Το ημικύκλιο λοιπόν θα έρθει κάπου εδώ και η διχοτόμος εδώ. Άρα λοιπόν αυτή θα είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης J κεφαλαίου του Χ μετατοπισμένη προς τα δεξιά κατά 3 μονάδες και προς τα κάτω κατά 2 μονάδες.